Πρόσωπα. Δόκτωρ Αναστάσιος Πλατής. Δρομολόγιο. Ο ψυχίατρος, ο πολιτικός, ο άνθρωπος. Βιογραφία. Συγγραφή, επιμέλεια και ανάγνωση, Τζίνα Δαβιλά. Μουσικό χαλί, Ένιο Μωρικόνε. Για το iPorta.gr. Κεφάλαιο 12. Η επιστροφή. Η επιστροφή στη γενέτειρά του ήταν η Ιθάκη του Αναστάση Πλατή. Πολίτης του κόσμου από τη μια, φιλόπατρης πέραν του δέοντος από την άλλη, ο τελικός του στόχος ήταν το χωριό του, ο Αρχάγγελος Ρόδου, το νησί του και η Δωδεκάνησος. Ήρθε με τη Σιμώνα που τον ακολούθησε χωρίς καμιά προοπτική, αλλά εκείνος, άντρας ξεχωριστός και έντιμος, την παντρεύτηκε χωρίς παπά αλλά με δύο κουμπάρους, στη Λέρο, στο νησί των Τρελών. Ποιος άλλος θα μπορούσε να υπερασπιστεί καλύτερα την άδικη φήμη για τη Λέρο του ψυχιατρίου από τον ψυχίατρο που απετέλεσε την επιτομή της καινοτομίας στην Ευρώπη? Η αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών ήταν ο τρόμος των κοινωνιών και δι των πολιτικών προσώπων. Πολεμήθηκε ο Αναστάσης όταν επέστρεψε στη Ρόδο. Άλλοι τον υποδέχτηκαν με χαρά, άλλοι με καχυποψία, άλλοι με ηρωνία. Λίγοι ήταν εκείνοι που χωρίς να έχουν δει ή να γνωρίζουν κάποιες από τις σκέψεις του, ήξεραν ότι ο νέος δρόμος που θα χάραζε στη Ρόδο θα ήταν επιτυχής, προοδευτικός και υπερκομματικός, σχεδόν πανανθρώπινος. Ο δόκτωρ Αναστάσιος Πλατής ήταν το κόκκινο πανί για εκείνους που εκμεταλλεύονταν τον ανθρώπινο πόνο της ψυχικής ασθένειας, γιατί ο ίδιος επιζητούσε διακαώς την ελευθερία, το σεβασμό, την επανένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία, την αλήθεια για την ψυχική ασθένεια. Γιατί η ψυχική ασθένεια δεν είναι ντροπή. Με κόπο κατάφερε να στεριώσει την Πανάκια στη Ρόδο και μάλιστα να αντικαταστήσει πρότυπη μονάδα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Οι βραβεύσεις της και η επίσημη αποδοχή της Πανάκια από το Υπουργείο Υγείας, οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσκλήσεις για ημερίδες από την Μακεδονία και το εξωτερικό έρχονταν για να επιβεβαιώσουν το διαχρονικό παντός καιρού και πασών συνθήκων ουδής προφήτης στον τόπο του. Ο Αναστάσης πάντα με στοικότητα και ψυχραιμία υλοποιεί για τους συμπατριώτες του ό,τι είχε κατά νου, κερδίζοντας τα εύσημα από ανθρώπους που μπορούσαν να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του έργου του χωρίς φθόνο και χωρίς μικρότητες. Συνέχισε να βραβεύει τους μαθητές του χωριού του, αν και ανέστρεψε τα ταξίδια. Αντί να φέρνει ελβετόπουλα στη Ρόδο, συνόδευε τα ροδιτόπουλα στην Ελβετία. Άκουγε μικρούς και μεγάλους με υπομονή, συμμετέχοντας στους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και αγκάλισε με στοργικότητα τους ανθρώπους που γνώριζε καλά εξ επαγγέλματος, τους ψυχικά ασθενείς. Έχοντας την καθοριστική εμπειρία του πολιτικού από το εξωτερικό, ασχολήθηκε με την πολιτική του τόπου του, ασκώντας επικοδομητική αντιπολίτευση. Άλλοτε με ελαφρά ειρωνία και άλλοτε με μαχητικό πνεύμα, επεσήμανε την ανόητη ελληνική νοοτροπία της ιδιοτέλειας του γερασμένου πολιτικού συστήματος, καταδίκαζε την ευνοιοκρατία, την ατιμορρησία, την πολιτική και οικονομική διαπλοκή, τη διαφθορά, την κομματοκρατία, την αναξιοκρατία, την αδιαφάνεια, φωτογραφίζοντας με θάρρος πρόσωπα ή θέτοντας ευθέως ερωτήματα στους υπεύθυνους. Με πάθος έστελνε μηνύματα προς τον πολιτικό κόσμο εντός και εκτός Ρόδου, αρθρογραφώντας τον τοπικό τύπο υπέρ των ψυχικά ασθενών και ζητώντας τους ή να δώσουν σοβαρές και αξιοπρεπείς λύσεις ή να υπογράψουν για ακόμα μία φορά τη διεθνή στιγματοποίηση, τη λεροποίηση της Ελλάδας. «Μάτινον είδησαν την ψυχή μου», έγραφε ο Γιάννης Τσαρούχης. Ανοήτως και οι εκάστοτε Έλληνες υπουργοί προσπερνούσαν ό,τι τους διεμήνυε ο δόκτωρ Πλατής. Και αν η ψυχική υγεία διαθέτει σήμερα μία δομή στολίδης στην Ελλάδα, αυτή βρίσκεται στη Ρόδο. Με σεβασμό και τεχνογνωσία, με ρεαλισμό, πρακτικότητα και υποδειγματική ευαισθησία, ο δόκτωρ Αναστάσιος Πλατής δημιούργησε το 2003 στη Ρόδο την πρότυπη μονάδα ψυχικής υγείας, την Πανάκια. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία ανάπτυξης κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικά ομάδων στον ομό Δωδεκανήσου. Πρόεδρος και επιστημονικά υπεύθυνος ο ψυχίατρος Αναστάσιος Πλατής, ο οποίος όρισε η Πανάκια να λειτουργεί με 5 δομές υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απευθύνεται σε όλους τους δωδεκανήσιους πολίτες, προάγει την πρόληψη, την άρση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική υγεία, τον σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και στην ισοτιμία των πολιτών. Οι δράσεις της υποστηρίζονται πια από το κεντρικό αθηναϊκό κράτος, κάτι που επετεύχθη με κόπο και ενισχύονται σταθερά από ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης με την προβολή ταινιών ψυχικής υγείας, με ημερίδες και εκδηλώσεις, με σεμινάρια και συνέδρια, που υποστηρίζονται τοπικά και πανελλαδικά. Ο δόκτωρ Αναστάσιος Πλατής υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς την ψυχική υγεία και κάνει για τον τόπο του το όνειρό του αληθινό.
Think out of the box ήταν και παραμένει η στάση ζωής του. Με στοχοθεσία, οργανωτικότητα, υγιές πείσμα, μεθοδικότητα, πίστη, πάθος και αγάπη. Μα πάνω απ' όλα με σεβασμό στον άνθρωπο. Το κέντρο του σύμπαντος. Τον άξονα για το κέντρο του σύμπαντος. Τον Απρίλιο του 2018 πετυχαίνει έναν ακόμη δυσκολότατο στόχο. Να του παραχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο χώρο του φυτωρίου της Ρόδου, όπου το οργανόγραμμα του δόκτωρος Αναστάσιου Πλατή θέλει να δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα ανοικών ατόμων, στην οποία θα φιλοξενούνται δωρεάν, όπως συμβαίνει με όλες τις δομές της Πανάκια, και θα τους παρέχεται δωρεάν φροντίδα, θα τους δίνει τη δυνατότητα εργασίας και δημιουργίας, θα τους επιτρέπεται να συνεργάζονται με την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν και μικρή αμοιβή μέσα από την εργασία που οι ίδιοι θα προσφέρουν στο χώρο τον οποίο θα ζουν και που θα πρέπει να φροντίζουν. Η παραχώρηση του ακινήτου που διαχειριζόταν μέχρι τότε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δόθηκε στην Πανάκια για τη δημιουργία μιας ακόμη πρότυπης δομής στη Ρόδο με την τεχνογνωσία του δόκτωρος Πλατή. Του εμπιστεύτηκαν την περιοχή του φυτωρίου και τις εγκαταστάσεις του για να τις χρησιμοποιήσει προς εξυπηρέτηση των ατόμων με ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενισχύοντας την ήδη πολυετή δωρεάν προσφορά της εταιρείας στην πρόληψη της ψυχικής ασθένειας, την αντιμετώπιση της και την ψυχοκοινωνική επανένταξη ατόμων με άνοια και άνοια τύπου Αλτσχάιμερ, διευκολύνοντας τόσο τις οικογένειες των ανοικών ατόμων όσο και τις δημόσιες δομές υγείας, ώστε να αποφορτιστούν και παράλληλα να διδαχτούν πώς θα αντιμετωπίσουν τους ανοικούς ανθρώπους με σεβασμό ως μια πολιτισμένη και οργανωμένη κοινωνία. Ο Δόκτωρ Αναστάσιος Πλατής και το δυναμικό της Πανάκια κατήγγυλαν με την ακαταπώνητη εργασία τους το φτηνό τσουβάλιασμα των αστρονών σε δωμάτια σκοτεινά που επιδεινώνουν την ψυχική υγεία. Βοήθησαν οι ασθενείς να ξαναβγούν στο φως, να πάψει ο κοινωνικός στιγματισμός. Η ζωή των ψυχικά ασθενών δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να επιτρέπεις τους ανήθικους να την ποδοπατούν επειδή παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, τονίζει ο γιατρός μας με σθένος και θυμό. Ποιος είναι τελικά ο Αναστάσιος Πλατής? Ένας πρωτοποριακός ψυχίατρος? Ένας πολιτικός επαναστάτης? Είναι το χέρι του Θεού που την κατάλληλη στιγμή ενστικτοδός με ψυχραιμία και αφοπλιστικό χιούμορ, με οργάνωση, εντυμότητα, διάβγεια, σεβασμό και συνέπεια εξομαλύνει τις δυσκολίες? Οι ζωές όλων των ανθρώπων έχουν κάτι ενδιαφέρον. Κρύβουν θησαυρούς που αξίζει να καταγραφούν προτού τα σώματα γίνουν άειλα, όπως ήταν πριν από τη γήινη μορφή τους. Πάντα οι ιστορίες των ανθρώπων ασκούσαν πάνω μου τεράστια γοητεία. Άκουγα και κατέγραφα στη μνήμη μου τα πιο μεγάλα και μικρά τους μυστικά και ένιωθα ότι εκπλήρωνα με κάποιο τρόπο ένα από τα επισκοπών της ζωής μου, όταν έγραφα σε 5-10 ράδες τις ιστορίες τους, όπως οι ίδιοι μου τις διηγούνταν ή τις αφουγκραζόμουν, κάνοντας αβέβαιη βουτιά στην ψυχούλα τους. Άπειρες τέτοιες ιστορίες έχω να θυμάμαι. Παρατηρώντας από παιδί τις λεπτομέρειες και πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι είναι εν δυνάμει θεοί που εξασκούν όλες τις ικανότητές τους μόνο όταν καταφέρουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημά τους, για περισσότερο από 18 μήνες εισέβαλα στη ζωή του δόκτωρος Αναστάσιου Πλατή, του ψυχιάτρου της Πανάκια. Σε τούτο το διάστημα, το μικρό και μέγα, έκανα μαζί του μια ωραία διαδρομή. Όσα έπρεπε να γνωρίζετε, τα έγραψα. Όσα δεν έγραψα, έγιναν φανοστάτες για άλλες διαδρομές. Γιατί οι ζωές των ανθρώπων τέμνονται εγωιτευτικά και ανεξήγητα. Ελπίζω σε τούτες τις σελίδες να έχω αποδώσει επαρκώς την ιστορία της ζωής του δόκτωρος Αναστάσιου Πλατή, του γιατρού που μου έδωσε την ευκαιρία να τον θαυμάζω για αυτό που είναι, να τον αγαπήσω, μα κυρίως μου έκανε την τιμή να μου εμπιστευτεί τον ίδιο του τον εαυτό. Το δρομολόγιο του δόκτωρος Αναστάσιου Πλατή με οδήγησε σε ένα πολύτιμο σοφό άνθρωπο που κατανοώ πια γιατί το προσωπικό της Πανάκια τον λατρεύει, γιατί υπήρξε το καμάρι της Χαριστούλας, γιατί ήταν τόσο σπουδαίος για την Εύα, γιατί η Σιμώνα τον ακολούθησε χωρίς να της το ζητήσει, γιατί οι κόρες του τον θαυμάζουν χωρίς να τους θερούν αυτό που πραγματικά είναι ο γιατρός μας. Ένας σπάνιος, πολύτιμος άνθρωπος, ελεύθερος από στερεότυπα και τυπολατρίες, χωρίς ρετουσαρισμένη εικόνα, χωρίς εκπτώσεις στον αξιακό του κώδικα, με σταθερές αρχές που αφοπλίζουν τα διλήμματα, με τεράστια, τεράστια, τεράστια αποθέματα δύναμης, τρυφερότητας και καλοσύνης. Πρακτικός και ρομαντικός, ρεαλιστής και οραματιστής, με λογική και συνέστημα τόσο δεξιοτεχνικά ισορροπημένο, τόσο θαυμαστά αποτυπωμένο στην καθημερινότητά του. Σπάνιος, ακριβώς. Ο δόκτωρ Αναστάσιος Πλατής είναι η προσωποποίηση της απόλυτης ευτυχίας της ζωής, που δεν καταγράφει πάντα ευτυχισμένες στιγμές, αλλά δείχνει τη μαγεία, την προοπτική μιας ευτυχισμένης ανθρώπινης ζωής. To think out of the box, του σκέπτομαι και ζω έξω από το κουτί.
Ένα αστέρι έπεσε από τον ουρανό της Ρόδου το Σεπτέμβριο του 1943. Δεν ξέρω αν ο γέροντας Συνδός βγει αληθινός και το επηγής αστέρι επιστρέψει εκεί από που ήρθε στα 93 του χρόνια. Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι νιώθω ευλογημένη που οι διαδρομές μας συναντήθηκαν. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ με θέρμη ψυχής για τούτο το δρομολόγιο. Η ζωή έχει τη μεγαλύτερη φαντασία και πάντα γράφει τα καλύτερα σενάρια, ανώτερα και από την πιο δεινή πένα του Αριστότερου συγγραφέα. Το δικό σας, το δικό μας σενάριο ήταν ακριβώς ό,τι δεν φαντάστηκα ποτέ. Ευγνώμων πάντα. 8 Νοεμβρίου 2018, Ρόδος. Συγγραφή, επιμέλεια και ανάγνωση, Τζίνα Δαβιλά. Βιογραφία, δόκτωρος Αναστάσιο Πλατή, δρομολόγιο. Ο ψυχίατρος, ο πολιτικός, ο άνθρωπος. Το βιβλίο του δόκτωρος Αναστάσιου Πλατή διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε καλώντας το 224-10-39-5-30 και 224-40-23-900, δηλαδή στα γραφεία της Πανάκια. Για το iporta.gr